78.168 ευρώ πιστώνει το Δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες που υπέστησαν καταστροφές λόγω των πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 12 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την ενίσχυση 25 οικίων που υπέστησαν πολύ σοβαρές καταστροφές κατά τη διάρκεια της θεομηνίας στις αρχές του χρόνου. Στόχος είναι η κάλυψη των άμεσων βιωτικών αναγκών και αντικατάσταση των οικοσκευών. Το ποσό θα πιστωθεί στον λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολη με χρηματική εντολή του Υπουργείου. Στην βάση των δεσμεύσεων του Δημάρχου, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των επίμονων ενεργειών μας, εχθές το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το ποσό των 78.168 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά 25 πληγήσεις οικίες για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 600 ευρώ, καθώς επίσης και για την αντικατάσταση των οικοσκευών οι οποίες καταστράφηκαν κατά την πρώτη πλημμύρα στις 12 Ιανουαρίου του 2021. Σύμφωνα με την καταγραφή που έκανε η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τονίζω το ζήτημα της επιμονής των ενεργειών, διότι αποδεικνύεται και από το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος Κομωτινής χρηματοδοτούνται πάρα πολύ σύντομα και άμεσα σε σχέση με την πρώτη πλημμύρα στις 12 Ιανουαρίου ανάμεσα σε άλλους Δήμους οι οποίοι αντιμετώπισαν φυσικές καταστροφές σε μήνες, αρκετούς μήνες πριν, μέσα στο 2020. Είναι από τις λίγες αποφάσεις, θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά είναι από τις λίγες αποφάσεις που προχώρησαν άμεσα με την πρωτοβουλία του Δημάρχου και τις ενέργειες των υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά την σφοδρή βροχόπτωση της 1ης Φεβρουαρίου και τις καταστροφές που προκάλεσε το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, ο κ. Κιζηρίδης εξηγεί πως οι διαδικασίες συνεχίζονται. Επιπλέον, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να δώσει έκτακτο επίδομα στους πολίτες που αντιμετώπισαν πλημμυρικά φαινόμενα στα υπόγεια και στις αποθήκες τους. Πρόκειται για ένα επίδομα της τάξης των 600 ευρώ που θα δοθεί σε 44 οικίες που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η ίδια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις ανάλογες αποζημιώσεις κατά το πλημμυρικό φαινόμενο την 1η Φεβρουαρίου του 2021. Σε εκείνη την περίπτωση μιλάμε για 40 κατοικίες περίπου και ενώ όπως ανέφερα προηγουμένως για το πρώτο πλημμυρικό φαινόμενο για το οποίο ήδη λάβαμε το ποσό αφορά 25 κατοικίες. Τέλος αξίζει να αναφέρω ότι με πρωτοβουλία πάλι της Δημοτικής Αρχής συζητήσαμε παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης να υπάρχει αποζημίωση με 600 ευρώ εφάπαξ χρηματικό βοήθημα και αποζημίωση για βλάβη υπογείων και αποθηκών οι οποίες πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Για αυτό το σκοπό στείλαμε και τέτοια είδους καταγραφή στο συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών με σκοπό να μπορούμε να αναλάβει ο Δήμος με ειδική χρηματοδότηση να αποζημιώσει και αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για 16 υπόγεια και αποθήκες κατά την πρώτη πλημμύρα και 28 υπόγεια και αποθήκες κατά τη δεύτερη, δηλαδή ένα σύνολο 44 υπογείων και αποθηκών. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε τη θετική ανταπόκριση, την άμεση θετική ανταπόκριση των συναρμόδιων Υπουργείων. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα, αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, αν θέλετε, την πίστοση των χρημάτων για να μπορέσει και μετά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2021 να εκδοθούν τα απαραίτητα χρηματικά εντάλματα για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους.